Να ενημερώσουμε ότι χθες Κυριακή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με πρωτοβουλία του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, στην οποία συμμετείχαν διοικητικά συμβούλια των Σωματείων των Δήμων, των Εργαζομένων, των Δήμων της Αττικής, από την Ομοσπονδία Γονέων και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Καθαριστριών Αθήνας. Σκοπός ήταν και είναι να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία και στις υπηρεσίες των Δήμων και να διεκδικήσουμε την άμεση επίλυσή τους. Πιστεύουμε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και τα παιδιά κατ' επέκταση, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Εδώ και 1,5 μήνα έχουν αρχίσει να λειτουργούν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί και η κατάσταση που βιώνουμε είναι απαράδεκτη. Η κυβέρνηση και οι δήμαρχοι φέρνουν ακέραια την ευθύνη που και στο ζήτημα της πανδημίας αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων, αλλά το πώς θα μειώσουν το κόστος. Ένα κόστος που σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να το υπομισθούν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αναγάγουν σε ατομική ευθύνη του καθενός. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα σε πολλούς δήμους οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία αλλά και στις υπόλοιπες υπηρεσίες δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι συνάδελφοι να βάζουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να προστατευτούν. Ενώ και το προσωπικό, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και των δημάρχων, εξακολουθεί να είναι μειωμένο σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Και αυτό αφορά το σύνολο των υπηρεσιών. Ας πάμε όμως πιο συγκεκριμένα και παράδειγμα να πάρουμε τους παιδικούς σταθμούς. Η κυβέρνηση, υπό την καθοδήγηση του ΕΟΔΗ, προχώρησε στην έκδοση του ΦΕΚ με τίτλο «Βασικές αρχές για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και την ασφαλή λειτουργία των υπηαγωγείων και των παιδικών σταθμών». Αλλά για να δούμε στην καθημερινότητα τηρούνται όλα αυτά. Από τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει, είμαστε σε θέση να πούμε ότι δεν τηρείται τίποτα. Το πρώτο πράγμα που ορίζεται είναι ο διαχωρισμός των παιδιών σε μικρές ομάδες που υποτίθεται ότι δεν θα αναμειγνύονται μεταξύ τους. Επίσης, οι δραστηριότητές τους θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χώρο για κάθε ομάδα με το ίδιο προσωπικό. Επίσης, είναι ο συστηματικός καθημερινός των χώρων και των παιχνιδιών που θα πρέπει να υπάρχει. Ο πρώτος μήνας και οι ιδιαίτερες συνθήκες έχουν αποδείξει όλα εκείνα τα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των παιδικών σταθμών, που έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις σε παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στην ακαταλληλότητα των κτηρίων. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πλειοψηφία των παιδικών σταθμών στεγάζονται σε παλιά κτίρια, στη μεγάλη τους πλειοψηφία ακατάλληλα, με μικρές τάξεις, κοινές τουαλέτες, μικρούς βοηθητικούς χώρους. Στην ουσία καταργούν και στην πράξη, ακόμη και υπάρχουσες αναλογίες παιδιών τετραγωνικών, πόσο μάλλον όταν οι αποστάσεις πρέπει να μεγαλώσουν λόγω των μέτρων. Πώς αλήθεια μπορούν να κρατηθούν οι αποστάσεις να οργανώσουν τα παιδιά σε υποομάδες όταν μια τάξη έχει 20 με 25 παιδάκια, όταν θα πρέπει να μοιραστούν όλες οι τάξεις μια αυλή, γνωρίζοντας ιδιαίτερα πώς αυτό βοηθάει στην προσαρμογή των παιδιών, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, πολύ περισσότερα τώρα που πρέπει να παραμένουν αρκετή ώρα για την προστασία της υγείας τους. Με λίγα λόγια, για την πλειοψηφία των παιδικών σταθμών, οι χώροι αυτοί δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό, έτσι ώστε ένας κάθε παιδαγωγός να φροντίζει συγκεκριμένη ομάδα παιδιών. Αλήθεια, τι γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος εργαζόμενος απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, ή έχει μειωμένο ωράριο, ή είναι μωρομάνα? Πρακτικά, για να βγουν τα ωράρια, οι συνάδελφοι αναγκάζονται να αναμειγνύουν τις τάξεις, κυρίως τις πρώτες ώρες και τις τελευταίες της λειτουργίας, και να κρατάνε και τα παιδιά της διπλανής τάξης όταν η συνάδελφος απουσιάζει. Οι ανάγκες φυσικά μεγαλώνουν όταν υπάρχει μία παιδαγωγός σε κάθε τάξη, που αυτό είναι και το πιο σύνηθες. Αντίστοιχα, είναι όμως και τα προβλήματα στη λειτουργία του ύπνου. Οι οδηγίες ορίζουν οργάνωση των χώρων του ύπνου κατά μικρές ομάδες σε διαφορετικές αίθουσες ή διακριτούς χώρους μεγάλης αίθουσας και με αποστάσεις 1,5 μέτρου. Επίσης, φροντίδα από το ίδιο μέλος του προσωπικού κατά ομάδα παιδιών. Πού θα βρεθούν όμως αυτοί οι χώροι? Πώς γίνεται ένας παιδαγωγός να φροντίζει μόνο τα παιδιά της δικιάς του ομάδας, ενώ ξέρουμε ότι δεν κοιμούνται όλα τα παιδιά? Τα υπόλοιπα ποιος θα τα φροντίζει μέχρι αυτά να αποχωρήσουν? Η πράξη δείχνει ότι τα τμήματα τελικά αναμειγνύονται και οι παιδαγωγοί φροντίζουν παιδιά και από άλλες ομάδες. Οπότε τα υγειονομικά πρωτόκολλα για ακόμη μια φορά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Για να μπορέσουν να εφαρμοστούν,
θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 παιδαγωγοί, 15 παιδιά στα τμήματα. Για να δούμε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη λειτουργία μικρών παιδιών υπό ομάδων, αλλά και την αποκλειστικότητα στην επαφή των παιδιών παιδαγωγών. Στη λειτουργία των παιδικών σταθμών σημαντικό κομμάτι έχει και η καθαριότητα. Με βάση τις νέες οδηγίες για τη χρήση και μόνο της τουαλέτας, που στους περισσότερους παιδικούς σταθμούς είναι κοινή για 2 και για 3 τάξεις, θα έπρεπε να υπάρχει ένα άτομο για να απολυμμένει μετά από κάθε χρήση. Το ίδιο άτομο βέβαια πρέπει να καθαρίσει παράλληλα τις τάξεις, παιχνίδια, βοηθητικούς χώρους, επιφάνεια κλπ. Μετά από κάθε χρήση διαφορετικής ομάδας παιδιών. Με αποτέλεσμα το προσωπικό της καθαριότητας να εξαντλείται και να μην προλαβαίνει. Ειδικά λάβουμε υπόψη μας ότι στους περισσότερους σταθμούς, ανάλογα και με το μέγεθός τους, υπάρχουν 1 με 2 άτομα το πρωί. Πολλές φορές αυτός ο κόσμος δεν τους έχουν δει ακόμη και σήμερα τα μέσα ατομικής προστασίας. Δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι τα αγοράζουν μόνοι τους. Άλλο ένα μέρος στο ΦΕΚ αφορά τη διοχείριση των υποπτών κρουσμάτων. Πέρα από τις γενικές οδηγίες που έχουν σταλεί, δεν υπάρχει στην πλειοψηφία των παιδικών σταθμών πιο εξειδικευμένη ενημέρωση, εκπαίδευση του προσωπικού. Βλέπουμε ότι ορίζεται ουσιαστικά ένας υπεύθυνος και μέχρι εκεί. Αναδεικνύεται και εδώ η αδυναμία των παιδικών σταθμών για την ύπαρξη μόνιμου ιατρικού προσωπικού, γιατροί, νοσηλευτές, που θα εξετάζει και θα φροντίζει γενικά τα άρρωστα παιδιά. Στους περισσότερους σταθμούς δεν υπάρχει καν κατάλληλος χώρος απομόνωσης. Αυτό που συνηθίζεται είναι η χρησιμοποίηση κάποιου γραφείου. Σε όσους υπάρχει παιδίατρος, αυτός το επισκέπτεται συνολικά τους παιδικούς σταθμούς 1 με 2 φορές το μήνα ή το δίμηνο. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι οι οδηγίες που μας έρχονται πετάνε τον μπαλάκι στους εργαζόμενους για την εφαρμογή των μέτρων. Μας λένε ευθαρσώς, εφαρμόστε τα όσα μπορείτε, με βάση τα δεδομένα που έχετε. Ο ακριβής τρόπος εφαρμογής του μέτρου εξαρτάται από τις συνθήκες του κάθε επιμέρους χώρου, αναφέρει το ΦΕΚ. Δεν παίρνουν όμως καμιά ευθύνη, αλλά και κανένα ουσιαστικό μέτρο και για να τηρηθούν αυτά τα μέτρα, αλλά και για την προστασία των παιδιών και των εργαζομένων. Ούτε καν για να μπορούν οι δικές τους οδηγίες να εφαρμοστούν. Εδώ λοιπόν έρχεται και η ευθύνη της κυβέρνησης και των Δήμων, όχι μόνο να παρέχει όλα εκείνα τα μέσα για την προστασία των εργαζομένων, αλλά και να φροντίζει ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν όλα εκείνα τα μέτρα που είναι πραγματικά αναγκαία για την προστασία των παιδιών και των εργαζομένων. Αντί βέβαια η κυβέρνηση, οι Δήμοι να κάνουν τις απαραίτητες προσλήψεις, βλέπουμε ότι μια σειρά δημοτικών αρχών, όπως το Περιστέρι, η Αγία Παρασκευή, ο Άλυμος, αλλά και άλλοι, να απολύουν προσωπικό των παιδικών σταθμών με τη δικαιολογία ότι δεν χρειάζονται, εφαρμόζοντας στην ουσία κατά γράμμα την πολιτική της κυβέρνησης που θέλει περικοπές στις δαπάνες και για τις κοινωνικές δομές. Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκονται ταξικές δυνάμεις, που στήριξαν και στηρίζουν με όλες τις δυνάμεις τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια σε αυτές τις απολύσεις, τόσο με παραστάσεις διαμαρτυρίας, παρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια κλπ. Παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζουν στο σύνολο των υπηρεσιών. Μέσα ατομικής προστασίας, για παράδειγμα, στην καθαριότητα, στα τεχνικά συνεργεία, ακόμη και σήμερα δεν έχουν δοθεί στην ολότητά τους, σε κανέναν Δήμο. Στις κοινωνικές δομές, βοήθεια στο σπίτι κλπ., όπου το προσωπικό είναι λειψό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τα μέσα ατομικής προστασίας δεν έχουν δοθεί. Και ασκεί, αν δούμε ότι επιβάλλονται, να είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να τα πάρουν. Τα παχιά λόγια που ακούμε κατά καιρούς οι εργαζόμενοι, τόσο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις υπόλοιπες αστικές δυνάμεις, όταν έρχεται η ώρα γίνονται αφρός. Ψηφίζουν στα δημοτικά συμβούλια προϋπολογισμούς και αποφάσεις που κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα συμφέροντα όχι μόνο των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας, αλλά και των ίδιων του κόσμου. Μακριά από τις πραγματικές ανάγκες για τη σωστή λειτουργία των παιδικών σταθμών, αλλά και των υπολείπων υπηρεσιών. Αφήνουν έτσι τις δομές αυτές να λειτουργούν οριακά ή να υπολειτουργούν. Έτσι και τώρα δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών στο σύνολό τους και ας ειδοποιούσαν όλοι οι επιστήμονες για το δεύτερο κύμα πανδημίας. Η γύμνια του συστήματος φαίνεται χρόνια τώρα στη λειτουργία των υπηρεσιών, με φοβερές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, με εργαζόμενους αναλώσιμους, συμβασιούχων όλων των ειδών, που απλά μπαλώνουν τρύπες και αυτό για λίγο διάστημα, με κτίρια κατάλληλα, χωρίς εκτροψιλμό,
αλλά και ασφάλεια για τα παιδιά και το προσωπικό, με συνεχή υποβάθμιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Δεν αντιμετωπίζουν ως δικαίωμα την ανάγκη των παιδιών στην προσχολική αγωγή και φροντίδα. Αντίθετα, σπρώχνουν τους γονείς στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και σε προγράμματα τύπου νταντάδες της γειτονιάς, χωρίς καμιά παιδαγωγική επάρκεια. Με αυτόν τον τρόπο, απαλλάσσεται το κράτος από τη δημιουργία σύγχρονων παιδικών σταθμών, την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και βοηθητικού. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έρχονται από το μόχθο του λαού χρηματοδοτούν την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής για υποβαθμισμένη, ευκαιριακή και κατακαιρματισμένη προσχολική αγωγή, με συρρυκνωμένες δημόσιες δομές και αυτές όχι για όλα τα παιδιά, αφού χιλιάδες βρέφη και παιδιά μένουν κάθε χρόνο εκτός παιδικών σταθμών. Αν υπολογίσουμε όχι μόνο όσους γονείς πέταξε έξω το σύστημα, αλλά και όσους δεν έκαναν αίτηση, γνωρίζοντας ότι δεν θα γίνει αποδεκτή. Με αφορμή την πανδημία, το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του εντείνουν την επίθεση στην εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα για να ξεπεράσουν την κρίση τους. Να μην τους το επιτρέψουμε. Τώρα θα πρέπει οι εργαζόμενοι του κλάδου, η λαϊκή οικογένεια, να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε με βάση τις δικές μας ανάγκες για την προστασία της υγείας των παιδιών μας και των εργαζομένων. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στο συλλαλητήριο που θα διοργανώσουμε στις 3 του Νοέμβρη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμόνος. Τώρα απαιτείται, ειδικά στο κομμάτι των παιδικών σταθμών, μείωση της αναλογίας παιδιών και παιδαγωγών ως ένα ελάχιστο μέτρο απέναντι στην πανδημία και δημιουργία ολογοήμων ομάδων για την αποφυγή του συγχρονισμού στην τάξη, το παιχνίδι, τη σύντηση των ύπνων και τις δραστηριότητες του στην αυλή, πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου παιδαγωγικού προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, καμιά απόλυση εργαζομένων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαρτηριότητα και τη σύντηση, ώστε να διασφαλίζονται οι όροι υγιεινής καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, με βάση τα νέα δεδομένα για τον περιορισμό της διασποράς του νόσου. Με ευθύνη της κυβέρνησης να γίνονται περιοδικές εξετάσεις με εφαρμογή των τεστ σε όλους τους εργαζόμενους. Να προσληφθούν παιδίατροι και γιατροί εργασίας για να ακολουθούν οι ανάγκες. Εκεί που υπάρχουν, με ουσιαστικό τρόπο να ελέγχουν για τις ασφάλεις συνθήκες για την υγεία των παιδιών και των εργαζομένων. Δημιουργία σύγχρονων παιδικών σταθμών που να παρέχουν με επιστημονικό έργο για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, δημόσια και δωρεάν. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Κανένας και για κανέναν λόγο δεν μπορεί να παίξει ούτε με τις ζωές των παιδιών μας, αλλά ούτε και με την υγεία των συναδέλφων. Ξανατονίζουμε ότι το θέμα αφορά όλους τους εργαζόμενους και τους γονείς. Για όλα αυτά, η απόφασή μας είναι να καλέσουμε τους εργαζόμενους που δεν έχουν πάρει ακόμη τα μέσα ατομικής προστασίας και να προχωρήσουμε σε συγκέντρωση στις 3 του Νοέμβρη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμόνος και παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πιάσαμε το κομμάτι των παιδικών σταθμών όχι γιατί θέλουμε να υποβαθμίσουμε τις υπόλοιπες υπηρεσίες, αλλά γιατί ίσως είναι η πιο ευαίσθητη υπηρεσία στο κομμάτι των Δήμων.